Εσείς εμπιστεύεστε την κυβέρνηση ότι τα μέτρα είναι τα τελευταία? Δεν νομίζω. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η Τρόικα και οι δανειστές πιέζουν για να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το νέο πακέτο μέτρων και να ψηφιστεί από τη Βουλή, ώστε να δοθεί το πράσινο φως για να εκταμιευθούν τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η κυβέρνηση από την αρχή της διαπραγμάτευσης υποσχόταν ότι αυτά τα μέτρα, όσο επώδυνα και αν είναι, θα είναι τα τελευταία. Εκεί όμως τίθεται το ερώτημα: ο λαός το πιστεύει? Εσείς εμπιστεύεστε την κυβέρνηση ότι τα μέτρα είναι τα τελευταία? Δεν παρακουρευτούν όλοι. Εσείς εμπιστεύεστε την κυβέρνηση ότι τα μέτρα θα είναι τα τελευταία? Λίγο δύσκολα είναι τα τελευταία, έτσι όπως πάμε. Αντέχουν όμως άλλα οι Έλληνες? Όχι, δεν αντέχουμε άλλα. Το κόμμα να αντέξουμε. Ο κύριος Καμένος λέει να παραιτηθούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει η κυβέρνηση. Πώς το βλέπετε? Όποιοι και να μπουν, αγόρι μου, τα ίδια θα είμαστε και χειρότερα. Μπα. Αν πιστεύω? Όχι, ποτέ. Τους πολιτικούς δεν τους πιστεύω ποτέ. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πιστεύω? Τι θα γίνει? Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Μπορεί να επέλθει και το μοιραίο, η πτώχευση. Είναι προτιμότερο από να ζούμε σε αυτή την κατάσταση? Τι είναι προτιμότερο τελικά, η δραχμή, η πτώχευση, το ευρώ σε αυτή την κατάσταση? Δύσκολη ερώτηση και δύσκολη απάντηση, τι να σας πω. Εάν εξακολουθήσουμε να υπάρχει, ο κόσμος να βρίσκει σε τέτοια ικτή κατάσταση, χωρίς δουλειά, χωρίς στέγη, στο τέλος θα επακολουθήσει για όλους μας αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Έρχεται και η σειρά μας, αν δεν κάνω λάθος. Πιστεύεστε την κυβέρνηση που λέει ότι τα μέτρα θα είναι τα τελευταία? Δεν πιστεύω. Αντέχει άλλα μέτρα όμως η Ελλάδα? Δεν ξέρω, παιδί μου. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είμαστε με τα ζόρια. Έχουμε ζόρια και δεν μπορούμε να απαντήσουμε τίποτα. Με συγχωρείς πολύ. Φίλε μου, όχι. Δυστυχώς όχι. Ναι, αλλά αντέχει άλλα μέτρα η Ελλάδα? Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την πληρώνουν την ύφη. Οι μεγάλοι ξέρουν και βρίσκουν τρόπους και φεύγουν. Αξίζει να μένουμε στο ευρώ εδώ που φτάσαμε? Έτσι πως μας κάνανε, όχι. Δεν τα πιστεύω. Ψέματα, μας κοροϊδεύουν. Ναι, αλλά αντέχει άλλα μέτρα η Ελλάδα. Ε? Αντέχει άλλα μέτρα η Ελλάδα. Τι να κάνουμε, γιατί να κάνουμε, τρελαθούμε εδώ πέρα? Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε? Εγώ είμαι συνταξιούχος, με κοψάτε μισή τη σύνταξη. Δημοσίου. Δούλεψα 35 χρόνια στο δημόσιο και 7 στο ιδιωτικό τομέα και με έκοψα και τη σύνταξη. Σκέψου. Τώρα είναι καλύτερα το ευρώ ή δραχμή εδώ που φτάσαν τα πράγματα? Το ευρώ μάθαμε τώρα, ξέρω εγώ, το ευρώ. Νομίζω η δραχμή χειρότερη θα είναι. Ναι, αλλά το ευρώ δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, πώς δεν το έχουμε? Με τι δουλεύουμε? Ευρώ δεν έχουμε. Άντε γόρι μου. Τελευταία είμαστε εμείς. Είμαστε αφάει κυβέρνηση. Τα τελευταία είμαστε εμείς. Σύνταξη παίρνουν και κόβουν. Ο κόσμος φτωχολογιά, δεν μπορεί να πάρει ούτε πετρέλαιο, ούτε ξύλα. Τι έγινε ρε κουμπάρι, να φτάσουν τα παλιά τα χρόνια, κατοχή. Άσε μας μόνοι. Όποιο αναλάβαν στο κλέψιμο. Δώσ' του να Καραμαλής, να ο Παπαδρού, να ο Σαμαράς. Άντε, ρε. Καλύτερα το ευρώ ή δραχμή? Το ευρώ φεύγει μάνι. Άντε ρε, τώρα παλικάρι μου, μην σ' ακούσεις.